Εσύ, Σάββα, πώς είναι τώρα η ζωή εκτός Survivor, είναι τόσο διαφορετική? Είναι όπως... Πώς το βλέπεις τώρα εσύ που δεν είσαι μέσα, ας πούμε, για να πω την αλήθεια, δεν άλλαξε κάτι πάρα πολύ μέσα μου. Νομίζω ότι ήδη αυτά που πίστευα και πριν και οι αξίες μου απλά γίνανε, μην πω, και λίγο πιο σταθερά και πιο ριζωθήκαν ακόμα περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Δεν βίωσα κάποια μεγάλη αλλαγή. Μου πήρε ένα μήνα να προσαρμοστώ ξανά πίσω σε όλα αυτά που έχω αφήσει, αλήθεια, αυτά που αγαπώ. Ναι. Ναι, δηλαδή ισχύει αυτό που λένε, ότι περιμένεις από ένα σημείο και μετά είσαι και λίγο τη ιδιότητά σου. Αντιλαμβάνεσαι. Ποιος με βλέπει, μάτια μου, πρωί-πρωί. Αισθάνθηκες λοιπόν ότι για κάποιο λόγο, ενώ ήσουν με τον απόδειο να φύγεις και δεν ήθελες να φύγεις, δηλαδή αυτό που λένε ότι από ένα σημείο και μετά εκείνο γίνεται το φυσικό σου περιβάλλον, η κανονικότητά σου και η ζωή σου, ισχύει αυτό? Ναι, είναι τόσο καλά φτιαγμένο το παιχνίδι που όσο και να αντισταθείς αυτό, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται η πραγματικότητά σου. Θέλοντας και μη, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Γιατί δεν έχεις επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου, στη χώρα σου. Είσαι εκεί. Νομίζω ότι και τότε είναι που ξεκινάει και το παιχνίδι στην πραγματικότητα. Αλλοιώνει συμπεριφορές το παιχνίδι αυτό. Καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Το καλό, ναι, αλλά αν αλλοιώνει την πράξη. Αν αντισταθεί. Αν γίνεται. Τώρα το ότι είναι διαθέσιμο ο καθένα να ρισκάρει από την προσωπικότητά του για να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Είναι δικό του θέμα, έχει να κάνει με τις αξίες του, με τα πιστεύω του, γενικότερα με το πώς βλέπει τη ζωή. Νομίζω ότι πέφτει στον καθένα ατομικά αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι εννοείται έχει να προσφέρει πολλά πράγματα και ο καθένας είναι διατεθειμένος να θυσιάσει. Εσύ πάντως ήσουν από την αρχή ένας σταθερός παίχτης, δεν ξέφυγες ποτέ, ακόμα και όταν αδικήθηκες τότε που είχε γίνει αυτό με το φαγητό. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και τότε σε θαύμασα γιατί ήσουν πάρα πολύ σταθερός και δεν ξέφυγες ποτέ. Με πείραξε πάρα πολύ να φύγει. Ναι, το είδα. Και νομίζω ότι όλοι πειραχθήκαμε. Πειραχθήκαμε εμείς που το βλέπαμε απ' έξω. Κι όμως παρόλα αυτά δεν το. Νιώθω ότι δεν το χειρίστηκα όπως θα έπρεπε να το χειριστώ. Τι θα άλλαζες δηλαδή? Τι θα άλλαζα? Δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι, αν ξανά ήμουν στο παιχνίδι. Δηλαδή θα το φώναζα ακόμα περισσότερο. Κάθε μέρα. Ίσως και πιο νωρίς. Όχι, το πιο νωρίς, όχι απαραίτητα. Ήταν όλα στην ώρα τους, το πιστεύω πάρα πολύ και βγήκε την ώρα που έπρεπε. Εγώ συμφωνώ.